Με στο τσαγκάρι κόντο λένε πως είναι όλα εντάξει. Για το δημοτικό τραγούδι που θα αναφέραμε την περίοδο από τον 8ο-9ο αιώνα μετά Χριστό μέχρι και το 1453, και εδώ έχουμε το φαινόμενο να αγκαλιάζεται από τον λαό κυρίως και όχι πάντοτε από την άρχουσα τάξη, αφού πολλές φορές κάποια τέτοια τραγούδια, όπως είναι τα ακριτικά τραγούδια, έρχονται σε εμφανή αντίθεση με τα συμφέροντα των διοικητών, με τα συμφέροντα των Βυζαντινών αρχόντων. Ακριτικά τραγούδια, ο Διγενής και ο Χάρος. Ο Διγενής ψυχομαχεί και η γη τον ετρομάσει. Βροντάκια στράφτει ο ουρανός και σύεται ο απάνω κόσμος. Και ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα φεμέλια. Και η πλάκα τον ανατριχιά, πως θα τον εσκεπάσει, πως θα σκεπάσει τον αητό, σιγής τον αντριωμένο. Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώρει. Τα όρια διασκέλιζε, φουνού κορφές επίδα. Χαράκια μοδολόγανε και ριζιμιά ξεκούνιε. Στο βίτσιμα πιάνε πουλιά, στο πέταμα γεράκια. Στο γλάκιο και στο πίδημα τα λάφια και τα γρίδια. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός, ο νεοπαντρεμένος, τον Μάη επαντρεύτηκε, τον Μάη αμπεριφύτεψε, τον Μάη ήρθε μήνυμα στον πόλεμο να πάει. Ζηλεύει ο Χάρος με χωσιά, μακριά τον ευηγλίζει. Και λάβωσέ του την καρδιά, την ψυχή του πήρε. Οι ακρίτες είναι κάθε καρύδια σκαρύδι. Κατά βάση είναι μη Έλληνες, κατά βάση. Έτσι. Ή είναι διγενείς, όπως ο Βασίλειος διγενείς. Είναι άνθρωποι, είναι μισθοφόροι, οι οποίοι έρχονται διότι αποκτούν ένα επάγγελμα, διότι αποκτούν γιες, διότι αποκτούν τη ρόγα, δηλαδή την αρρωγή εις χρήμα, και υπερασπίζονται τα σύνορα της αχανούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήταν ένα εξαιρετικά ευφυές σύστημα. Ο άλλος υπεραμεινόμενος της περιουσίας του, της ζωής της οικογένειάς του, υπεραμείνεται της ανεξαρτησίας του συνόλου των πολιτών. Και δεν καθόλου τυχαίο ότι από τον 10ο αιώνα, μετά που καταργείται για λόγους πολιτικάντικους, θα έλεγα, μικροπολιτικούς, αυτό που μας τρώει πάντα, έτσι, ξεκινάει η κατρακύλα.
ξεκινάει η μεγάλη συρρήκνωση των εδαφών για να φτάσουμε στις σταυροφορίες στο 1203-4 και να φτάσουμε, εν πάση περιπτώσει, και στο 1253. Στα χειρόγραφα με τη Βυζαντινή μουσική, εκεί όπου ο συνθέτης ήταν πιο ελεύθερος να φτιάξει κάποιες συνθέσεις χωρίς να ακολουθεί πάρα πολύ αυστηρά τους κανόνες, στα μελισματικά μέλη δηλαδή, εκεί βλέπουμε κάθε τόσο επιγραφές που λέει περσικών, ισμαηλιτικών. Δηλαδή υπάρχει, σαφώς ποτέ δεν έπαψε η επαφή με άλλους πολιτισμούς γειτονικούς και ακόμα πιο πέρα. Και υπάρχει και πριν από την εποχή των εκκρατών αυτό το παρεδώσει. Μην ξεχνάμε ότι στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν συνοικίες και μουσουλμανικές συνοικίες. Δηλαδή δεν ήταν αποκομμένα τα πράγματα. Καλλιεργείται λοιπόν και διασώζεται το σύνολο των κειμένων μέχρι το 1450 που καίνε την βιβλιοθήκη, όλες τις βιβλιοθήκες, και δει την βιβλιοθήκη του Ιερού Παλατίου οι Τούρκοι, διασώζεται το σύνολο των κειμένων που αφορούν στην μουσική κατά την αρχαιότητα, καθώς και όλων των φιλοσοφικών κειμένων κτλ. Τα οποία πέραν τούτου όποια διασώθηκαν λόγω της τεραστίας διάδοσής τους. Γιατί ήταν ενταγμένα στην εγκύκλια παιδεία. Αυτό που δεν μας λέγεται, κανονικότατα θα έπρεπε να μας λέγεται από την πρώτη δημοτικού, να λέγεται στα παιδιά, είναι ότι ό,τι έχει σωθεί από την αρχαία Ελλάδα το οφείλουμε στους Βυζαντινούς αντιγραφείς, οι οποίοι δεν το αντέγραφαν διότι δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Το αντέγραφαν γιατί ήταν ανάγκη, διότι τους το παρήγγελαν, διότι πληρωνόντουσαν. Έτσι έχει σωθεί και η μουσική που έχει σωθεί. Τα 250.000 άπεχτα έργα που σώζονται στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου, έτσι, σε τεράστιο ποσοστό στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών του Αγίου Όρους, διότι έπαιρναν παραγγελίες, διότι εργαζόντουσαν στα σκρυπτόρια και έπαιρναν παραγγελίες και αντέγραφαν, και αποτελούσε η αντιγραφή των μουσικών χειρογράφων ένα εξαιρετικά σημαντικό έσοδο για τις μονές. Το 1000 περίπου, τότε που γινόντουσαν οι σταυροφορίες, η Βενετία ήταν η κυριότερη πόλη της Δύσης. Το Λονδίνο, τη Βιέννη και το Παρίσι ήταν χωριά ουσιαστικά, στο 1000 ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Επομένως, παίρνουν πάρα πολλά από την Ανατολή. Αλλά το πέρασμα και των σταυροφόρων εδώ, παρόλο την καταστροφική συνέπεια που είχε αυτό το πράγμα και για το οποίο ευθυνόμαστε και εμείς με όλους τους Ισάκιους και διαφόρους αυτοκράτορες που πουλιόντουσαν για να έχουν έναν θόκο, ας πούμε, το πέρασμά τους μας άφησε στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία στην Ανατολή περισσότερο παρά στην Κεντρική Ελλάδα, δηλαδή εκεί που πήγαν οι σταυροφόροι, δηλαδή στη Μικρά Ασία. Υπάρχουν τραγούδια που μας θυμίζουν πάρα πολύ τα τραγούδια των Τρουβαδούρων και των Τρουβέρων και τους χορούς των Τρουβαδούρων και των Τρουβέρων. Πώς βρέθηκε αυτό το πράγμα? Και υπάρχει στην Δύση ξαφνικά γύρω στο 1100 μία μουσική μελισματική που είναι καθαρά βυζαντινού χρώματος. Άρα το παρεδώσε. Αυτό είναι το ωραίο, ας πούμε. Γίνονται πόλεμοι, αλλά τα καλά του ενός πολιτισμού περνάνε στον άλλον και τα ανάπαλαινε.